Παρένθεση στο ανοιξιάτικο σκηνικό, ανοίγει το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει ήδη τις περισσότερες περιοχές της χώρας και αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στην Κρήτη. Η Παρασκευή τώρα επιφυλάσσει περισσότερα φαινόμενα, μιας και αναμένεται ότι το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού, μια ανώτερη διαταραχή σε συνδυασμό με το βόρειο ενισχυμένο ρεύμα που αναμένεται και η ψυχρότερη αέρια μάζα, συθέτουν, θα λέγαμε, ένα σκηνικό το οποίο θα είναι με νεφώσεις, βροχές και μάλιστα αναμένεται ότι οι βροχές κατά τόπους θα έχουν και ένα έντονο χαρακτήρα. Οι δυτικές περιοχές του νησιού είναι αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία, ενώ δεν αποκλείεται οι βροχές να επεκταθούν και στα ανατολικά. Πάντως δεν δείχνει σημάδια ακρότητας του καιρού, παρά το γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις αυτές θα έχουν ένα λίγο πιο ισχυρό χαρακτήρα και ίσως σημειωθούν και υπό τη μορφή καταιγίδων. Το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προκαλέσει και χιονοπτώσεις στα ορεινά του νησιού. Σίγουρα η ψυχρότερη αέρια μάζα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για να δούμε σε πολύ υψηλές ζώνες, σε υψόμετρα όμως τα οποία είναι πάνω από τα 1500 μέτρα και ως εκ τούτου αυτές οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να συμβούν, αλλά δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα για χαμηλότερες ζώνες. Ενισχυμένοι θα πνέουν οι άνεμοι που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ επηρεάζοντας και την Κρήτη. Δεν αναμένονται ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Πτώση θα καταγράψει ο υδράργυρος, ρίχνοντας τις μέγιστες τιμές στα βόρεια κοντά στους 14 βαθμούς Κελσίου. Και για το Σάββατο συνεχίζουμε σε αυτό το πλαίσιο της αλλαγής του καιρού, αλλά σίγουρα από το Σάββατο αναμένεται μια υπιότητα πλέον των καιρικών φαινομένων και σταδιακά θα παίρνουν και ένα πιο τοπικό χαρακτήρα. Από το απόγευμα του Σαββάτου τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν, με τις βροχές να περιορίζονται και τους ανέμους να εξασθενούν. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός και την Κυριακή, οπότε και προβλέπονται νεφώσεις στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Κρήτης.